Βρεθήκαμε εδώ από το πρωί, όμως μας προλάβανε και πριν από μας ήτανε αυτό που βλέπετε ακριβώς από πίσω μου, οι κατασταλτικές δυνάμεις. Φυσικά η παρουσία τους εδώ έχει να κάνει επί καθημερινής βάσεως. Δεν λείπουν ποτέ. Λειτουργώντας, δεν ξέρουμε με ποιον ούτο εντολή, ως ιδιωτική security, προστατεύοντας τα συμφέροντα ιδιωτών, χρησιμοποιώντας την πύλη του εργοστασίου να βρίσκονται εκεί 24 ώρες το 24ωρο και να μην επιτρέπουν τους εργαζόμενους, τους απεργούς και τους απολυμμένους να διαμαρτυρηθούν. Είδαμε σήμερα να κλείνουν και το δημόσιο δρόμο που οδηγεί στο Καλοχώρι, δημιουργώντας ένα κομφούζιο χωρίς να έχουμε εμείς καμία ευθύνη. Ένα κυκλοφοριακό κομφούζιο που πραγματικά κάποιοι εργαζόμενοι, μια και το Καλοχώρι είναι η δεύτερη βιομηχανική περιοχή της Θεσσαλονίκης, δημιούργησαν ένα τέτοιο κομφούζιο που δεν τους άφηναν να πάνε στη δουλειά τους. Επομένως η ευθύνη δεν βαραίνει ούτε τους εργαζόμενους απεργούς της Μαλαματίνα, ούτε όλους εσάς που σήμερα δώσατε και δίνετε κάθε μέρα την στήριξη και δείχνετε την αλληλεγγύη προς τον δίκαιο αγώνα μας. Δίνουμε ραντεβού για την Τετάρτη στο εργατικό κέντρο όπου έχουμε καλέσει σύσκεψη σωματείων και για την απεργία της 9 Νοέμβρη, αλλά θα κάνουμε συγκεντρώσεις και συσκέψεις και στα πανεπιστήμια, αλλά σας καλούμε και όλους από οποιοδήποτε χώρο και αν έρχεστε, οτιδήποτε και αν εκπροσωπείτε, για την Παρασκευή το απόγευμα στα γραφεία του Σωματείου και έδρα της Ομοσπονδίας στη Φιλίππου 43 στην πλατεία Αριστοτέλους, σε μια μεγαλειώδη συγκέντρωση που θα ξεπεράσει κάθε προηγούμενο, με πορεία μέσα στην πόλη της Θεσσαλονίκης, να διαμαρτυρηθούμε, να διαμαρτυρηθούμε για αυτά που γίνονται, να διαμαρτυρηθούμε για το αύριο και για τα παιδιά μας να έχουν καλύτερες μέρες. Δεν πρέπει να σκύψουμε το κεφάλι, πρέπει όλοι να αξιοποιήσουμε την απεργία που γίνεται εδώ και να φωνάξουμε ότι το δίκαιο είναι με το μέρος μας. Και εμείς αυτό ζητάμε. Ζητάμε να τηρηθεί το δίκαιο, να τηρηθεί η δικαστική απόφαση και όχι η αστυνομία να φυλάει σαν ιδιωτική security, όπως είπα, την παρανομία. Γιατί αυτή τη στιγμή η εταιρεία παρανομεί. Παρανομεί διώχνοντας εργαζόμενους και παίρνοντας τη θέση τους άλλους, τους οποίους τους χρησιμοποιεί ως απεργοσπαστικό μηχανισμό. Παρανομεί διότι απολύει συνδικαλιστές που έχουν προστασία. Παρανομεί διότι δεν εφαρμόζει το σχέδιο εξυγίασης που λέει 85 εργαζόμενοι με τις θέσεις εργασίας όλες. Παρανομεί διότι καλεί, και δεν ξέρουμε ποιος παίρνει και την πολιτική ευθύνη, αλλά την ξέρουμε, την παίρνει η ίδια η κυβέρνηση, που έχει κάθε μέρα τα μάτια εδώ να φυλάνε το εργοστάσιο ενός ιδιώτη. Εμείς λοιπόν, αγαπητοί φίλοι, συνεχίζουμε δυναμικά, συνεχίζουμε αποφασιστικά με το πρόγραμμα που σας είπα. Έχουμε πάρει ήδη σαν σωματείο απόφαση για άλλες 15 μέρες απεργιακές κινητοποιήσεις και αν χρειαστεί και Χριστούγεννα θα κάνουμε εδώ. Δεν θα λυγίσουμε αν δεν δικαιωθούμε.